Η ΑΛΦΑ ΕΛΜΕΑ ΧΑΙΑ συνεχίζει με δράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στις αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας και στην κατάργηση μαθημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα και την μείωση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα αιτήματα του κλάδου που αφορούν στο δημόσιο σχολείο, εκπαιδευτικοί έστησαν ενημερωτικό κιόσκι στην πλατεία Γεωργίου. Αυτή τη στιγμή καταργούνται βασικά μαθήματα όπως είναι η κοινωνιολογία, όπως είναι η οικονομολογία και όπως είναι και η οικιακή οικονομία στο γυμνάσιο. Αυτό πέρα από τα εργατικά δικαιώματα των συναδέλφων που τους στερεί ώρες εργασίας, άρα θα περιδιαβαίνουν σε 3-4 σχολεία όσο ευέλικτο δυναμικό, δυσκολεύουν δηλαδή οι όροι δουλειάς τους, θεωρούμε ότι έχει και μια στόχευση ιδεολογική, η οποία έχει να κάνει με το ότι το σχολείο σιγά σιγά θα καταργήσει τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό του. Είναι πάρα πολλές ημέρες οι οποίες το σωματείο και οι συνάδελφοι βρισκόμαστε στον δρόμο. Παλεύουμε για ένα δημόσιο σχολείο που να χωράει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα μορφώνει πραγματικά την νεολαία μας και δεν θα τους δίνει απλές δεξιότητες. Και ένα σχολείο το οποίο πραγματικά θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες αυτή τη στιγμή που έχει και ο τόπος και νεολαία. Αυτό το κατανοεί η κοινωνία, δηλαδή στις επαφές που έχουμε και στις κουβέντες που κάνουμε και στο περίπτερο εδώ που λειτουργεί εδώ και 10 μέρες στην πλατεία Γεωργίου, όλες οι επαφές που γίνονται με τους γονείς δείχνουν την κατανόηση και την αγωνία της και της ίδιας της κοινωνίας και των γονιών απέναντι στις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που πάει να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας από το Σεπτέμβριο. Αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών είχε πριν από λίγες ημέρες μια ολιγόληπτη συνάντηση στην Αχαΐα Κλάους με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ωστόσο, δεν τους ικανοποίησε η στάση της. Καλέσαμε την Υπουργό προχτές να πάρει θέση στη συνάντηση που έγινε με το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Η ίδια ουσιαστικά έκανε έναν μονόλογο. Δηλαδή, δεν έγινε διάλογος, έγιναν δύο παράλληλοι μονόλογοι, έβαλε η ΕΛΜΕ αυτά τα θέματα και η ίδια επέμεινε στα σχέδια του Υπουργείου. Το μόνο πράγμα το οποίο άφησε εκκρεμές είναι ότι θα κάνει μια διαπραγμάτευση με τους συναδέλφους των ΕΠΑΛ όταν θα έρθουν οι νέες ρυθμίσεις για αυτά. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που θα ανοίξουν τα σχολεία, εάν ανοίξουν θα είναι και αυτός με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται. Περαιτέρω εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουμε βγάλει Επιτροπή Αγώνα. Είμαστε, όπως βλέπετε, στην ενημέρωση της Πατραϊκής Κοινής Γνώμης κάθε πρωί και κάθε απόγευμα εδώ. Μεθαύριο την Πέμπτη, αύριο την Πέμπτη, συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που θα γίνει, το οποίο καταστρατηγεί το δικαίωμά μας στις διαδηλώσεις, ενάντια στον αυταρχισμό δηλαδή της κυβέρνησης. Και περιμένοντας την αξιολόγηση που διέρευσε ξανά σε δίκτυα ότι θα έρθει το Σεπτέμβρη, είμαστε επιποδός για να την αντικρούσουμε.